Η εικόνα είναι απίστευτη. Εντός της κήτης του Ανάβρου, στην περιοχή της άλλης μεριάς, φερτές ύλες, μεταξύ αυτών μεγάλη κορμή, μεγάλων διαστάσεων πέτρες και άλλα υλικά κομμάτια δρόμου, αλλά και της γέφυρας που έπεσε μπροστά από τη γνωστή ταβέρνα Ηλίας, συνθέτουν το σκηνικό. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έδειξαν στην κάμερα του Άστρα σπίτια τα οποία κρέμονται στην κυριολεξία στον αέρα, αφού τα θεμέλιά τους έχουν φαγωθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αρωματικά νερά των προηγούμενων ημερών. Μεγάλα κομμάτια, ακόμη και πάρκινγκ, υποχώρησαν στο σημείο, ΣΥΡΙΖΑ από τα σπίτια. Κάτοικοι πάντως από 70 νοικοκυριά στην άλλη μεριά συγκέντρωσαν ήδη υπογραφές και έχουν απευθυνθεί στην εισαγγελία Βόλου. Έκλεισαν μάλιστα ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί, προκειμένου να δουν τον εισαγγελέα, να του επιδώσουν το υπόμνημά τους και να ζητήσουν την προστασία του. Αυτή η εικόνα αποκάλυψης που βλέπετε ήταν παρόμοια πριν 21 μέρες. Στις 7 Σεπτεμβρίου τα συνεργεία περάσαν και τα είδαν. Αν είχαν καθαρίσει τα φερτά υλικά, τώρα δεν θα είχαμε αυτό το τόσο χειρότερο. Έχει διαπλατηθεί η κήτη του ποταμού 2 φορές τουλάχιστον, γι' αυτό βρήκε το σπίτι του ανθρώπου. Το έχει καταστρέψει, μας έχει καταστρέψει με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Για να γίνουν αυτές οι μεταφορές των όγκων, φανταστείτε τι νερό κυλούσε εδώ. Κυβήστε αυτό το κομμάτι για να δείτε τι νερό κυλούσε αναλεπτό, όπως θέλετε να το πείτε, δεν ξέρω ποια είναι η μονάδα μέτρησης. Αυτά εμείς τα ζήσαμε. Και τώρα, σήμερα, στα 200-500 μέτρα έρχονται να μπαζώσουν το ποτάμι. Για ποιο λόγο? Είναι δηλαδή, δεν είναι λογικό. Οι κάτοικοι παντός την Παρασκευή σταμάτησαν συνεργεία της περιφέρειας Θεσσαλίας που βρέθηκαν στην περιοχή σε στιγμές έντασης για να αποκαταστήσουν πρόχειρα τον κεντρικό δρόμο που κατέρευσε, επιχειρώντας μπάζωμα του χυμάρου που υπερχείλησε και τους έπνιξε.